Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ μέσα στη ρίζα πολύ θα βρει έναν Απόλλωνα, ο οποίος Απόλλωνας θα παίξει πίσω από τη σέντρα με τον Τενέ. Ο Απόλλωνας θα παίξει την αξιοπρέπειά του, να μην φάει πολλά γκολ. Ακόμα και το πρώτο γκολ να το φάει σε 25, λέω εγώ, δεν πρόκειται να πάρει ρίσκα, να ανοιχθεί, γιατί ο στόχος του βασικά σε αυτό το παιχνίδι είναι να παίξει για την ιστορία του. Και από εκεί και πέρα ό,τι βγάλει. Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα αρχίσει να φουλάρει ή να βρει πολλούς ανοιχτούς χώρους, ακόμα και όταν επαναλαμβάνω προηγηθεί με ένα 0. Πιστεύω θα πούνε το σε παιχνίδι, αλλά όχι πάνω από 2-3. Νομίζω το 1-90 που δίνει το 2-3 γκολ είναι μια πολύ καλή απόδοση για αυτό το παιχνίδι. Κοντά 2 φορές 50 λεπτά σου. Και είναι το πιο προσιτό. 2-3 γκολ. Ναι, νομίζω ότι το 0-2 ή το 0-3, το 0-2 ή το 0-3 είναι το πιο λογικό αποτέλεσμα. Και επίσης να πούμε εδώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει βάλει ένα στόχο να κάνει ιστορικό ρεκόρ καλύτερης άμυνας. Δηλαδή το ότι ο Ολυμπιακός το 1973 με τον Πετρόπουλο να τρώει μόνο 13 τέρματα, και από την άλλη μεριά ο ΠΑΟΚ έχει φάει 9 γκολ και θέλει να φάει μέχρι 12. Θα μου πεις 10 μάτς είναι πολλά για να μην φάει άλλα 3 γκολ. Όμως ο Απόλλωνας, ο πιο αδύνατος, νομίζω ότι είναι και ο στόχος αυτός. Δηλαδή παίζει, έχουν πάρει κάποια κίνητρα, τρόπον ώστε να μην χαλαρώσουν. Ένα κίνητρο λοιπόν είναι ο στόχος της καλύτερης άμυνας όλων των εποχών. Μαζί φυσικά και με το αίτητο. Άρα λοιπόν το 2-3 γκολ κουμπώνει με τη λογική πάντα καλά σε αυτό το παιχνίδι. Εδώ τίθεται ένα θέμα τώρα, ότι ο ΠΑΟΚ και εν ώψη του πρώτου παιχνιδιού με τον Πανιόνιο, ο οποίος έχασε με 2-1, είναι λογικό και μαθαίνουμε κιόλας ότι θα φυλάξει κάποιους ποδοσφαιριστές. Οπότε και το Άντερ δεν είναι άσχημη επιλογή για αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή ένα 0-2 δεν ήταν μακριά από την πραγματικότητα. Και φυσικά και με το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν πάει σκοτώ στον Απόλλωνα, δεν έχει κάτι μαζί του. Και υπάρχει το παιχνίδι με τον Πανιόνιο, το οποίο όπως και να το κάνουμε, ο Πανιόνιος είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να σου κάνει μια ζημιά ή να σε δυσκολεύσει τέλος πάντων. Είμαι πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε βρε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός το Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό.